τρεις εξελίξεις στο κόμμα της ΔΕΗ. Υπάρχει και η άποψη ότι αυτά που προωθεί η νέα κυβέρνηση είναι αυτά που σταμάτησε η προηγούμενη λόγω των εκλογών. Τι έχει να σχολιάσει? Νομίζω κάποιος θέλει να συγκρίνει το ποιόν και την πολιτική κατεύθυνση των δύο κυβερνήσεων, δηλαδή των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, θα δει πολύ απλά ότι είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σταματήσαμε το σενάριο της μικρής ΔΕΗ, το οποίο αφορά πάρα πολύ στην Δυτική Μακεδονία, είτε αφορούσε και σε δυτικές μονάδες και σε μονάδα φυσικού αερίου, αλλά και σε υδροελεκτρικά έργα. Σταματήσαμε την ιδιωτικοποίηση του δικτύου και την παραχώρηση ιδιοκτησίας των δικτύων. Και στον ΑΔΜΗ έγινε αυτό, και προφανώς δεν μπήκε κανένα σενάριο ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΙΕ. Μειώσαμε κατά 1,25 δισεκατομμύρια το δανεισμό της ΔΕΗ, προχωρήσαμε επενδύσεις, κάτι που έγινε έντονα και εδώ στην Δυτική Μακεδονία, και μειώσαμε το κόστος του ρεύματος μεσοσταθμικά κατά 12%. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας στην άλλη μεριά, είτε συμμετέχοντας μαζί με τον ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είτε τώρα, τι προτείνουν? Αύξηση του κόστου του ρεύματος, 60% την περίοδο 10-15, ήδη 500 εκατομμύρια χαρά του καταναλωτέ αποφασίστηκαν από τον κύριο Χατζηδάκη από τι πρώτε μέρε διακυβέρνηση. Ιδιωτικοποίηση, πώληση συζητούν ήδη και για τη ΔΕΗ και για το ΔΕΔΙΕ, για το δίκτυο διανομή αλλά και για το δίκτυο μεταφορά ακόμα. Συζητάνε και τελείω διαφορετική κατεύθυνση προσανατολισμό αυτό που είχαμε πει εμεί, διότι αναρωτιόμαστε τι άλλο θα προκύψει τα περιουσιακά στοιχεία τη ΔΕΗ. Διαχειρίζονται με έναν καταστροφολογικό τρόπο σενάρια για τη ΔΕΗ, κατά κάποιο τρόπο επαγγέλουν την καταστροφή, προκαλούν με ένα, αν θέλετε, χαρακτήρα αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Για 4 χρόνια ήμασταν εμείς κυβέρνηση, λέγανε ότι καταστρέφει τη ΔΕΗ, ενώ δεν ξέρω ποια κατεστραμμένη και χρεοκοπημένη επιχείρηση θα επέμβει το 2018 750 εκατομμύρια σε νέες επενδύσεις ή θα μείωνε τον δανεισμό της κατά 1,25 δις την τετραετία 2015. Αυτή λοιπόν η αυτοεκπληρούμενη προφητεία κατά την περίοδο 2015-2019, τώρα ο κ. Χατζηδάκης θέλει να την κάνει πραγματικότητα. Ξεκίνησε με δηλώσεις ότι τη βγάζει δεν τη βγάζει η ΔΕΗ, το οποίο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο για ένα εθνικό κεφάλαιο που στηρίζει η ΔΕΗ και την αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία αλλά και όλα τα νοικοκυριά και μειώνει την ενεργειακή φτώχεια. Και τώρα συνεχίζει με ένα τελείως αδικαιολόγητο κόστος για τους πολίτες, 500 εκατομμύρια. Εκμεταλλεύεται δύο, αν θέλετε, θετικά αποτελέσματα της δικής μας κυβέρνησης. Πρώτον, τη μείωση του ΦΠΑ. Περίπου 250 με 300 εκατομμύρια οι πολίτες δεν θα τα δουν στη τσέπη τους, γιατί ο κ. Χατζηδάκης επιλέγει να αυξήσει τη τιμή του ρεύματος. Ενώ και την θετική εξέλιξη στον λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ΕΤΜΕΑΡ δηλαδή, άλλα 200 εκατομμύρια μαξιλάρι, το παραδείχθηκε στην Βουλή. Μαξιλάρι που δημιουργήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, θα το καταναλώσει και αυτό. Και επιπλέον, όλοι οι βιοτέχνες, όλη η παραγωγή, όλοι οι αγρότες θα δουν αύξηση κόστους. Πρέπει να σας πω ότι για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα η αύξηση του κόστους θα είναι καθαρά 20% του παραγωγικού κόστους. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία πολύ γρήγορα προδίδει τη μεσαία τάξη. Και αποδεικνύει ότι το μόνο που έχει στο νου της είναι η ιδιωτικοποίηση. Μας το λένε για τη ΔΕΗ, μας το είπαν πρόσφατα για το νερό. Το ίδιο μάλιστα μαθαίνουμε ότι σχεδιάζουν για τα δίκτυα του φυσικού αερίου. Άρα ο μόνος λόγος για τον οποίο ήρθαν στην κυβέρνηση είναι να πουλήσουν γρήγορα. Και δυστυχώς πουλάνε δημόσιο πλούτο. Αυτό νομίζω ότι θα αποτελέσει και το κεντρικό στοιχείο της καμπάνιας μας. Υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει μια από πολλές αναφορές δημάρχων και από τον κ. Σταμάνη Πορτοκαλά και από τον κ. Παπτσόπουλο από το Όργο Στρατιωτικό. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Υπάρχουν κάποιες συνιστάσεις όσον αφορά για το φυσικό αέριο, ώστε να υπάρχει μια πρόταση από την Νέα Περιφερειακή Αρχή να πάει το φυσικό αέριο μέσω ιδιωτικής εταιρείας, σαν πρόταση, όχι σαν απόφαση, και όχι η ΔΕΔΑ. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος για την ιστορία. Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα διαχειριστεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι ρυθμιστικές αρχές και ανεξάρτητες αρχές έχουν σαν σκοπό να τηρούν την ισονομία και τη διαφάνεια του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Απελευθέρωσης, δηλαδή